Γεια σας! Σήμερα έχουμε βίντεο haul. Ξέρω ότι έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω ένα haul. Όλα τα πράγματα που αγόρασα είναι καλοκαιρινά εκτός από ένα. Βέβαια τώρα ο καιρός μας τα έχει χαλάσει λίγο, δεν είναι τόσο καλοκαίρι-καλοκαίρι, αλλά θα τα φορέσω όλα σίγουρα το καλοκαίρι. Επίσης τα περισσότερα πράγματα είναι με έκπτωση, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Θα ξεκινήσω όμως από τα πράγματα τα οποία δεν πήρα με έκπτωση. Τα πρώτα είναι δύο shorts τα οποία πήρα από το Bershka. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το μάτι και πήρα και ένα ίδιο ριγιέ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό εδώ πέρα, το πραγματάκι το οποίο κρέμεται. Δεν έχει κάποιο χώρισμα και καλά για να μπαίνουν κλειδιά ή κάτι τέτοιο, οπότε δεν καταλαβαίνω τι είναι. Βέβαια αυτά τα shorts μου άρεσαν πάρα πολύ, μου άρεσε το ύφασμα, μου άρεσε το κόψιμο, είναι ψηλόμεσα και ήταν αρκετά οικονομικά. Αυτά έκαναν 16 ευρώ και όπως σας είπα τα πήρα από τον Bershka και είχε και άλλα χρώματα, νομίζω είχε και άλλο ένα άσπρο και ένα ροζάκι, αλλά νομίζω ότι αυτά εγώ θα τα φορέσω περισσότερο. Τα shorts τα φοράω συνέχεια το καλοκαίρι, είμαι συνέχεια με ένα shorts. Μετά πήγα στο Mango και πήρα δύο μπλουζάκια τα οποία δεν τα έχω φορέσει, είναι αμάνικα και έχουν πολύ πλάκα και τα δύο μπλουζάκια που πήρα. Αυτό εδώ είναι ένα γκρι και έχει πάνω παγωτά ξυλάκι και το άλλο είναι ένα άσπρο το οποίο έχει πάνω φλαμίγκο και μου αρέσουν πάρα πολύ τα φλαμίγκο. Είχαν πάρα πολύ πλάκα και ήταν αρκετά οικονομικά, ήταν 6 ευρώ το ένα και το ύφασμα είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ μαλακά και πιστεύω ότι για καλοκαίρι αυτά είναι τέλεια. Έκανα μια παραγγελία από το ASOS και πήρα ένα μαγιό λόσωμο, είναι αυτό. Το εδώ πέρα το μαγιό. Το έχετε δει και στο Instagram και με είχατε ρωτήσει από πού είναι. Αυτό είναι από την εταιρεία Bikini Lab και η Bikini Lab έχει φοβερά μαγιό. Πραγματικά έχω βρει άλλα 2-3 που μου αρέσουν στο ASOS και θέλω να τα πάρω και είναι και αυτά ολόσωμα. Εν τω μεταξύ, πόσα ολόσωμα θα πάρω πια. Μ' αρέσει το χρώμα, μ' αρέσει το κόψιμο, μ' αρέσει το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα μαγιό που έχω αγοράσει και θα κοιτάξω να δω μήπως πάρω και ένα ακόμα από την Bikini Lab. Λοιπόν, επειδή σας είπα για το Instagram, θέλω να σας δείξω και δύο φορεματάκια τα οποία μου τα έστειλαν. Δεν τα αγόρασα εγώ και είναι τα μόνα πράγματα που μου έχουν στείλει σε αυτό το haul. Το πρώτο είναι αυτό το φορεματάκι, το οποίο το έχετε δει στο Instagram και με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές από που το έχω πάρει. Είναι αυτό εδώ το μαύρο και από πίσω είναι ανοιχτή η πλάτη του και είναι πάρα πολύ μάξι. Πραγματικά είναι το πιο μάξι φόρεμα που έχω αυτή τη στιγμή στην ντουλάπα μου. Πιστεύω ότι η πλάτη του είναι όλα τα λεφτά και το ύφασμα δεν είναι άσχημο. Και αυτό και το άλλο φόρεμα που θα σας δείξω στη συνέχεια είναι από το Shein. Γενικά από το Shein δεν ήμουν ευχαριστημένη. Μου είχαν στείλει στο παρελθόν και άλλα πράγματα τα οποία δεν σας τα έχω δείξει σε haul γιατί δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη, αλλά νομίζω ότι αυτό το φόρεμα είναι εκπληκτικό. Πραγματικά νομίζω ότι θα το φορέσω πολύ το καλοκαίρι και εγώ γενικά δεν είμαι των μάξι φορεμάτων. Και το άλλο φόρεμα που μου στείλαν από το Shein είναι αυτό εδώ, το οποίο επίσης έχει μια εκπληκτική πλάτη. Αυτό είναι σε γραμμή α και ανοίγει έτσι πάρα πολύ ωραία, κάνει πάρα πολύ vintage το φόρεμα και είναι λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Πραγματικά είναι ένα τέλειο φόρεμα. Αυτό το ριγέ είναι πάρα πολύ στη μόδα και το ύφασμά του μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλό το ύφασμα και ειδικά για μια τέτοια τιμή. Γενικά το Shein έχει πολύ χαμηλές τιμές και λες εκεί πέρα τι παίζει ακριβώς, αλλά πραγματικά αυτό με ένα κόκκινο κραγιόν και ένα πεδιλάκι είναι καταπληκτικό, πραγματικά. Το λατρεύω, είναι super. Και τώρα πάμε στις πιο, ας πούμε, exciting αγορές. Πήγα στο μπαζάρ του ομίλου Φολή Φολή. Είναι ένα μπαζάρ στο οποίο πηγαίνω δύο φορές το χρόνο. Γίνεται δύο φορές το χρόνο. Γίνεται κάθε Νοέμβριο και κάθε Μάιο. Σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το μπαζάρ και έχω κάνει και τα αντίστοιχα haul. Και όσες με ακολουθείτε στο Instagram έχετε ενημερωθεί πολύ πιο πριν για αυτό το μπαζάρ. Το μπαζάρ ξεκίνησε την Τετάρτη και η τελευταία μέρα είναι σήμερα Σάββατο.
Και νομίζω ότι κλείνει στις 8 η ώρα το απόγευμα, οπότε μπορεί να έχετε και λίγο χρόνο τώρα όταν βλέπετε το βίντεο, αν είναι Σάββατο. Αρχικά θα σας δείξω δύο τσάντες, βασικά δύο τσαντάκια, γιατί πλέον δεν φοράω τόσο μεγάλες τσάντες. Η πρώτη είναι αυτή εδώ και έχει ένα λουράκι το οποίο είναι αρκετά μακρύ. Έχει αυτό εδώ πέρα το χαρακτηριστικό φιωγάκι από Ted Baker και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ευρύχωρη, δηλαδή χωράει αρκετά πραγματάκια μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το εσωτερικό και αυτή έκανε, να σας πω αμέσως τώρα, από 170 68 ευρώ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει και αυτό το μαγνητικό το οποίο είναι καταπληκτικό. Πόσο με τρελαίνει το μαγνητικό στις τσάντες. Είναι πολύ ωραία η ποιότητα της τσάντες και μ' άρεσε και το χρώμα. Αυτό το χρώμα εγώ το λέω πορτοκαλοκόκκινο. Είναι ένα πολύ πολύ έντονο κόκκινο και πραγματικά είναι αυτό που με τράβηξε σε αυτή την τσάντα. Νομίζω ότι είναι full καλοκαιρινή και θα τη φορέσω αρκετά. Είναι τέλεια. Και πάμε στην επόμενη τσάντα, η οποία είναι και αυτή από Ted Baker. Είναι αυτή εδώ η γκρι άσπρη τσάντα. Το λουράκι του είναι αλυσίδα και είναι όλο rose gold. Φανταστικό, φανταστικό. Και το κουμπωμά του εδώ, αυτή η λεπτομέρεια, είναι rose gold και ανοίγει κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά ευρύχωρο το τσαντάκι. Νομίζω ότι μπορώ να βάλω πολλά πράγματα μέσα. Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό νομίζω ότι είχε 80 ευρώ και η αρχική του πρέπει να ήταν γύρω στα 300. Επίσης πήρα ένα απλό άσπρο μπλουζάκι, το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, λέει μπροστά Calvin, αλλά είναι πολύ περίεργη η γραμματοσειρά. Το ύφασμα είναι καταπληκτικό, πραγματικά νομίζω ότι το πήρα μόνο και μόνο για το ύφασμα. Είναι ένα σχετικά απλό μπλουζάκι, αλλά εγώ αυτά τα μπλουζάκια τα φοράω πάρα πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι επένδυση για μένα ένα καλό άσπρο μπλουζάκι. Και αυτό είχε από αρχική 55 ευρώ 20 ευρώ. Και πήρα και μία ζακέτα από την εταιρεία Nike. Είναι αυτή εδώ η mauve ζακέτα. Αυτές τις φοράω πάρα πολύ στο γυμναστήριο και είναι πάρα πολύ πρακτικές. Αυτή είχε από 45 ευρώ 13 ευρώ μόνο. Και πάμε στα παπούτσια. Πήρα δύο ζευγάρια παπούτσια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το πέδιλο, το οποίο είναι από την εταιρεία Ted Baker. Έχει αυτό το φανταστικό στρογγυλό τακούνι. Δεν ξέρω εάν το βλέπετε. Και έχει μία χρυσή λεπτομέρεια εδώ πέρα πάνω ψηλά στο τακούνι. Πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό το πέδιλο, είναι σούπερ άνετο και είναι αρκετά ψηλό. Νομίζω ότι πλέον αρχίζω και φοράω περισσότερο τακούνια και στην καθημερινότητά μου. Και αυτό είχε από 139,56 ευρώ. Και πάμε σε αυτό το πεδιλάκι, το οποίο είναι από την εταιρεία Juicy Couture. Είναι ένα πιο καθημερινό θα έλεγα πέδιλο. Αυτό δεν είναι ακριβώς το στυλ μου, δηλαδή κάτι τέτοιο παλιότερα θα το έβλεπα και θα έλεγα δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Αλλά παιδιά με το που το φόρεσα νομίζω ότι το ερωτεύτηκα, γιατί είναι το πιο άνετο παπούτσι που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου μετά από αθλητικά. Πραγματικά είναι τόσο ελαφρύ παπούτσι, τόσο ωραίο και η τιμή του ήταν επίσης εκπληκτική, ήταν από 129 ευρώ 26 μόνο και πραγματικά αυτό θα το φορέσω όλο το καλοκαίρι, είμαι σίγουρη ότι θα το φοράω πρωί και βράδυ γιατί είναι σούπερ σούπερ άνετο. Τώρα πάμε στην άσχετη αγορά, τη χειμωνιάτικη αγορά, την full χειμωνιάτικη αγορά. Πήρα αυτό εδώ πέρα το παλτό, το οποίο είναι ένα mauve υπέροχο, υπέροχο παλτό από Ted Baker και το είδα μπροστά μου και είδα βασικά το χρώμα και το ερωτεύτηκα, παιδιά. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και με το που το φόρεσα έλεγα ότι εντάξει, εγώ δεν φεύγω αν δεν το πάρω αυτό το παλτό. Και κρατηθείτε, η αρχική του τιμή ήταν 440 ευρώ και η τελική ήταν 160. Νομίζω ότι τα άξιζε και με το παραπάνω. Είναι αρκετά σοβαρό, αρκετά formal, αλλά νομίζω ότι με τα κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ αυτό θα είναι τέλειο, μα τέλειο. Έχει και κάποιες ροζ χρυσές λεπτομέρειες και από μέσα είναι αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, το οποίο είναι το κλασικό σχέδιο που έχουν όλα τα πράγματα από Ted Baker. Είναι μαλλί και κασμίρ και πραγματικά το νιώθετε τέλεια πάνω σας όταν το φοράτε. Γενικά είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την αγορά. Είναι νομίζω η καλύτερη αγορά που έκανα αυτό το διάστημα και ας είναι χειμερινή, δηλαδή δεν με πειράζει καθόλου. Περιμένω κιόλας να έρθει ο χειμώνας να το φορέσω.
φορέσω. Ακόμα εντωμεταξύ δεν έχει φύγει η άνοιξη. Εγώ περιμένω το χειμώνα για να φορέσω το παλτό μου. Τέλος πάντων. Και τα τελευταία πραγματάκια που πήρα είναι από το MacArthur Glen. Είχα πάει πριν από νομίζω 2-3 εβδομάδες. Και ήθελα να πάρω συγκεκριμένα μία παντελόνα, την οποία δεν την είχα δει σε κάποιο κατάστημα έτσι ακριβώς όπως μου άρεσε, αλλά τη βρήκα εκεί. Και είναι αυτή εδώ η παντελόνα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το υφασμά και είναι σε αυτό το ρηγιάσπρο μπλε. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτή ήταν μία φανταστική αγορά. Το ύφασμα είναι τόσο ωραίο, τόσο αέρινο. Και ενώ οι παντελόνες δεν ήταν καθόλου το στυλ μου μέχρι και πέρυσι, νομίζω ότι φέτος τις έχω λατρέψει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο trend και είναι πολύ πρακτικό ρούχο γενικά. Αυτό το πήρα από ένα κατάστημα το οποίο λέγεται Ανώνυμα. Η αρχική του τιμή ήταν στα 60 ευρώ νομίζω και εγώ το πήρα 20. Και πήρα και άλλη μία παντελόνα, η οποία είναι αυτή εδώ, αυτό το πολύ τροπικό print. Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου μα καθόλου το στυλ μου. Βασικά την έπιασα και μου άρεσε πολύ το ύφασμα και τη δοκίμασα και μου άρεσε πολύ πάνω μου. Δηλαδή τη σκέφτομαι με ένα μαύρο crop top το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ η εικόνα αυτή, γι' αυτό και την αγόρασα. Η τιμή ήταν καταπληκτική, ήταν από 75 ευρώ, εγώ την πήρα 15. Το κατάστημα λέγεται Αμάγια κιόλας, δεν σας το είπα. Και το τελευταίο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα το play suit, το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Είναι αυτό το τύπου denim, αλλά είναι πολύ πιο μαλακό. Έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες, δηλαδή έχει αυτά εδώ τα οποία μου αρέσουν, είναι φίλτις, είναι σαν το δαχτυλίδι μου. Και αυτό το πήρα από 65 ευρώ, έλεγε 30. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή τιμή για ένα play suit. Το πήρα από το Tua Mua. Αυτά ήταν λοιπόν τα πραγματάκια που αγόρασα το τελευταίο διάστημα. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Ανεβάζω βίντεο κάθε Τρίτη και κάθε Σάββατο. Ακολουθήστε με σε Facebook και Instagram για να ενημερώνεστε και για άλλα πράγματα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! I'm not afraid of